Σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε αναλυτικά με ένα μεγάλο θέμα, με το θέμα του bitcoin, του γνωστού πλέον κρυπτονομίσματος, το οποίο μας έχει εκπλήξει όλους, καθώς πλέον έχει σπάσει το φράγμα των 8.000 δολαρίων. Από το 2010 μέχρι σήμερα που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται, η πορεία του είναι ραγδαία. Θα τα δούμε αναλυτικά και στα διαγράμματα που έχουμε ετοιμάσει και βεβαίως όλα αυτά θα μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε καλύτερα ο κύριος Νίκος Φίλιππας, ο οποίος είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο. Είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα κύριε Ροδοπούλου. Και πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού. Ή αλφαβητισμού θετικότερα. Ωραία, θετικότερα. Το οποίο είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια την οποία ξεκινήσατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ίσως περισσότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το bitcoin, το οποίο βλέπουμε συνεχώς στο δίκτυο Bloomberg να ασχολούνται, να συζητάνε. Βλέπουμε ότι έχει καταγράψει τεράστια άνοδο. Και αναρωτιόμαστε γιατί εμείς εδώ δεν ξέρουμε και τόσα πολλά. Παρ' όλα αυτά, εσείς έχετε ασχοληθεί αρκετά με το bitcoin, έχετε συγγράψει πράγματα για το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό νόμισμα. Και θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια αρχή με τους τηλεθεατές και να τους δώσουμε να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό το ηλεκτρονικό νόμισμα. Ναι, υπάρχουν περίπου πάνω από 1.000 ηλεκτρονικά νομίσματα, κρυπτονομίσματα, αλλά ζούμε στην εποχή της πληροφορικής και της τεχνολογίας, οπότε το νόμισμα αλλάζει μορφή. Ήδη δηλαδή, ακόμα και στην Ελλάδα, έχει καταργηθεί σχεδόν το νόμισμα με την μορφή που το ξέρουμε, ελαχιστοποιείται σιγά σιγά η χρήση του, ή το μέσο της κάρτας, το πλαστικό. Στην ουσία είναι μια μετεξέλιξη του χρήματος. Φυσικά από το παρελθόν το χρήμα χρησιμοποιούσαν από κοχύλια μέχρι το χρυσό. Ναι. Τώρα σιγά σιγά πάμε στην εποχή της αποϊλοποίησης των νομισμάτων, των ηλεκτρονικών νομισμάτων που μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ασχοληθεί γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω τεχνολογικά. Σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα ας πούμε η Κίνα ή η Ιαπωνία ή η Κορέα, η Νότιος Κορέα, εκεί είναι πολύ προχωρημένη και η Ινδία βέβαια. Mm-hmm. Οπότε το bitcoin ξεκίνησε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, γιατί το 7-8 η χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε την αξιοπιστία του συστήματος. Οπότε καθόλου τυχαία, ενώ η ιδέα ήταν πολύ παλιότερη, βγήκε το κρυπτονόμισμα αυτό. Τώρα τυπικά βγήκε ένα paper, ας πούμε, επιστημονικό από κάποιον Nakamoto, Satoshi Nakamoto, ο οποίος δεν ξέρουμε αν υπάρχει ή κάποιοι ξέρουν φυσικά. Δεν ξέρουμε αν είναι άτομο, αν είναι άτομα, αν είναι ομάδα. Πάντως αυτός την ξεκίνησε την ιδέα. Η ιδέα ήταν έξυπνη, διότι έχει να κάνει με την ιδιωτικότητα. Δηλαδή υπάρχει μια φιλοσοφία από πίσω, δεν είναι ένα νόμισμα μόνο. Με την έννοια την εξής, ότι όταν κάνω συναλλαγές εγώ με οποιοδήποτε άνθρωπο στον κόσμο, που θα τις κάνω γρήγορα, και δεν θέλω να γνωρίζει το σύστημα τι συναλλαγές κάνω εγώ. Δηλαδή ξεπερνάει τις κεντρικές τράπεζες. Ξεπερνάει τις τράπεζες. Δεν έχει έλεγχο, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε έλεγχο, αλλά με έννοια. Ναι, αλλά το φιλοσοφικό σημείο είναι η ιδιωτικότητα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, είναι ένα φιλοσοφικό τελείως διαφορετικό σύστημα, μια άλλη άποψη, που λέει: εγώ θέλω να κάνω μια συναλλαγή με οποιοδήποτε άνθρωπο στον κόσμο, αλλά δεν θέλω να το ξέρει ούτε ο τραπεζίτης μου. Μπορεί να είναι δεδομένα, οπότε, ατομικά δεδομένα, προσωπικά δεδομένα, ούτε κεντρική τράπεζα. Το bitcoin ήρθε να καλύψει αυτό το κενό που ήρθε υπήρχε. Να καλύψει πρώτον την αναξιοπιστία ενός συστήματος το οποίο πήγε να καταρρεύσει λόγω της απληστίας των ανθρώπων. Δεύτερον, ήρθε να καλύψει ένα κενό της γρήγορης, αν θέλετε, ας πούμε, και θα σας πω τώρα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, της γρήγορης και με ταχύτητα εκτέλεση εντολών και συναλλαγών. Και αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να μιλήσω με το γιο μου στην Αγγλία μέσα από το κινητό και να μην πληρώσω καθόλου. Γιατί να πληρώνω ένα έμβασμα τόσα ευρώ στην τράπεζα. Ωραία. Αυτό είναι κατανοητό που λέτε. Από την άλλη, τηλεθεατές θα αναρωτιούνται τώρα πώς θα μπορούσε κάποιος να αποκτήσει ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι bitcoin. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και στα ηλεκτρονικά μέσα ο τρόπος κάποιος να υποκλέψει στοιχεία. Είδαμε τι έγινε και με την Uber, η οποία έπεσε θύμα hackers και hacking και κατάφερε να αποσπάσουν πολλά στοιχεία. Δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Δηλαδή, ναι, μεν δεν έχουμε τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων, να. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Προφανώς υπάρχουν κίνδυνοι. Βέβαια, είναι τόσο πολύπλοκο και τόσο, ας πούμε, προηγμένο, θα λέει κανείς, το σύστημα του bitcoin, που ποτέ κανείς δεν έχει μπει να χακάρει bitcoin. Μάλιστα. Έχουν μπει σε ανταλλακτήρια.
Ναι. Δηλαδή, ανταλλακτήρια αυτά, δηλαδή, όπως είναι τα ανταλλακτήρια εδώ, ας πούμε, έχουν χακάρει bitcoins, αλλά σιγά σιγά η τεχνολογία και σε αυτά αυξάνεται, βελτιώνεται, αλλά το bitcoin δεν το έχουν χακάρει ποτέ. Επομένως, υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά εδώ χακάρανε, ας πούμε, το λευκό οίκο. Ας πούμε, ναι, δηλαδή, ναι. Τέτοιοι κίνδυνοι υπάρχουν. Έχετε δίκιο όμως ότι δεν υπάρχει από πίσω κάποιος μηχανισμός που να προστατεύει. Και υπήρχε μια ιδεολογική διαφορά στο Ethereum, διότι μια ομάδα του Ethereum που διασπάστηκε... Το Ethereum είναι ένα άλλο κρυπτονόμισμα, είναι ένα άλλο έτσι? Πιο προηγμένης τεχνολογίας, ναι. Και αυτό θεωρείται πιο σημαντικό από το Bitcoin. Εμείς έχουμε μείνει στο Bitcoin πίσω γιατί είναι έχει πιο καλό marketing, αλλά τεχνολογικά είναι πιο μπροστά. Και μια φιλοσοφική διαφορά μεταξύ αυτών που είχαν φτιάξει το Ethereum, που ήταν μια ομάδα που έφυγε από το Bitcoin, γιατί αυτό είναι το θέμα που θα μιλήσουμε και σε λίγο, οι ιδεολογικές διαφορές, δηλαδή η εμπιστοσύνη, ποιος είναι πίσω από τον bitcoin, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Και άλλα προβλήματα, αλλά πολύ σωστά όπως είπατε, υπάρχει ένας κίνδυνος να χακαριστούν, αλλά αν χαθούν τα bitcoin, χάθηκαν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος μια τράπεζα, δηλαδή άμα σου κλέψουν ή ξεχάσεις τον κωδικό σου και δεν μπορείς να μπει στο κομπιούτερ σου, έχουν χαθεί τα bitcoin. Αυτό είναι ένας κίνδυνος. Υπαρτός, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία. Δεν μου απαντήσατε πως κάποιος... Βάζουμε μια ανατελεία στη συζήτησή μας γιατί πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν σας αφήνω έτσι. Λοιπόν, δεν μου απαντήσατε πως κάποιος μπορεί να δημιουργήσει bitcoin και πως μπορεί να επενδύσει. Ναι, ναι, είναι σε πάρα bitcoin. Πολύ απλό. Ναι. Όπως βγαίνει ένα ψηφιακό πορτοφόλι. Δηλαδή, απαιτούνται κάποιες. Για μας τώρα, όσο περνάει ο καιρός, μας φαίνεται δύσκολα πράγματα, αλλά για τις επόμενες γενιές αυτά είναι αστεία. Ναι, δηλαδή, το να βγάλει ένα ψηφιακό πορτοφόλι, τώρα χρειάζεται μια ταυτότητα και για το bitcoin. Χρειάζεται ταυτότητα, διαβατήριο και χρειάζεται ένα λογαριασμό στις ΔΕΗ. Αυτά χρειάζονται. Αυτά σκανάρονται γιατί πλέον είναι πιο αυστηρά τα πράγματα από ό,τι στην αρχή. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες δραστηριότητες, όπως ξέρετε, που θα το πούμε στη συνέχεια. Οπότε μετά είναι θέμα πολύ απλό. Μάλιστα. Να βγει, να πάρεις την αποδοχή και να φτιάξεις το πορτοφόλι και να το βάλεις μέσα στο κινητό σου. Οπότε και να κάνεις όλες τις συναλλαγές μέσα από το κινητό σου. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούν να γίνουν αυτές οι συναλλαγές με bitcoin, γιατί όπως είπα και πριν, ένα bitcoin αξίζει όσο 8.000 δολάρια πλέον. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα βάλω αυτή την ανατελεία τελικά για να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί με πιέζουν από το control. Και επιστρέφοντας πίσω, θα δούμε όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα που προκύπτουν για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Φίλεπα, ο οποίος είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλφαβητισμού. Είναι μαζί μας. Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση για το bitcoin. Και κύριε Φίλεπα, θα ήθελα πριν να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας να περάσουμε να δούμε τα διαγράμματα τα οποία μας δείχνουν πώς έχει κινηθεί αυτό, τέλος πάντων, το κρυπτονόμισμα, το bitcoin, και από την είσοδό του στην αγορά, αλλά και το τελευταίο χρόνο που έχει καταγράψει ραγδαία άνοδο. Και σε αυτό θα ήθελα να μας σχολιάσει και το γεγονός ότι πολλές φορές έχει γίνει προαναγγελία θανάτου του bitcoin. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπουμε και το διάγραμμα εν τω μεταξύ. Εδώ είναι το διάγραμμα από το 2010 μέχρι το 2017. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από το 2014 μέχρι και σήμερα βλέπουμε ότι η άνοδος είναι τεράστια. Στην αρχή βλέπουμε ότι υπήρχε μια στασιμότητα, ναι. Έτσι δεν υπήρξε εμπιστοσύνη άμεσα. Και στο επόμενο διάγραμμα θα δούμε πώς κινήθηκε τον τελευταίο χρόνο, όπου εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει καταγράψει ένα τεράστιο ράλι από κάποιους θεωρείται φούσκα. Πείτε μας την άποψή σας γι' αυτό. Είναι φούσκα τελικά το bitcoin? Μπορεί κάποιος να βγάλει κέρδη επενδύοντας στο κρυπτονόμισμα αυτό? Κοιτάξτε, είναι μια επένδυση πολύ υψηλού κινδύνου. Ναι. Πάρα πολύ υψηλού κινδύνου. Γι' αυτό και αυτές τις, ας πούμε, μεγάλες διακυμάνσεις. Μπορεί να βγάλει λεφτά. Φυσικά ξεκίνησε τυπικά για πρώτη φορά σε τιμή 0,07 δολάρια. Και σήμερα είναι 8.200. Και πραγματικά δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Ξέρετε, δηλαδή τη μετοχή μπορούμε να αποτιμήσουμε. Ναι. Άμα μου πείτε μια μετοχή, περίπου πόσο πρέπει να κάνει. Αν πούμε ένα ομόλογο, μπορεί να αποτιμηθεί. Αυτό δεν μπορεί να αποτιμηθεί, γιατί είναι κάτι άειλο. Η ιδέα είναι έξυπνη. Η ιδέα έχει να κάνει με το χρυσό, γι' αυτό λέγεται και ψηφιακός χρυσός, ότι έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό νομισμάτων.
ψηφιακών νομισμάτων. Είναι 21 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτός που το δημιούργησε. Πήρε μια τρομερή ιδέα. Στηρίχθηκε πρώτον, ας πούμε, στο γεγονός της αναξιοπιστίας του συστήματος. Ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Δεύτερον, στην ευκολία συναλλαγών ακόμα και των φτωχών. Γιατί γι' αυτό καμιά φορά ονομάζεται και νόμισμα των φτωχών. Φυσικά με τέτοια τιμή τώρα νομίζω θα αρχίσει. Δεν είναι μόνο νόμισμα των φτωχών. Δεν είναι, αλλά θα σας πω γιατί έχει και υποδιαιρέσεις φυσικά. Αλλά ένα ενδιαφέρον θεωρητικό, εκτός από το προηγούμενο που παρακάμπτει και έχει την ανωνυμία, τις σχετικές τράπεζες και έχει την ανωνυμία, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και την ιδιωτικότητα και φιλοσοφικά, αλλά αυτό κρύβονται κάποιοι παράνομοι δραστηριότητας άνθρωποι ή εταιρείες, όπλα, ναρκωτικά, αυτό που λέμε το dark, ας πούμε, το μαύρο, τη μαύρη δραστηριότητα, το οποίο υπάρχει τρομερή ζήτηση. Βέβαια, έχει και τα πλεονεκτήματα, αλλά το πιο σημαντικό και ενδιαφέρον είναι αυτή η έννοια του financial exclusion, χρηματοοικονομικός αποκλεισμός. Σήμερα, με βάση τον ΟΣΑ, υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, φτωχοί κυρίως, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από το επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είτε επειδή δεν γνωρίζουν να γράφουν, είτε επειδή τους αποκλείει το σύστημα, επειδή είναι πάρα πολύ φτωχή. Ωραία, δηλαδή, πώς το bitcoin θα μπορούσε το bitcoin να δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν χρειάζεται, δηλαδή μπορεί ένας οποιοσδήποτε, γι' αυτό κιόλας υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε χώρες που είναι φτωχές, δηλαδή από την Αφρική, πέρα από τη μόδα που έχει γίνει και την πιθανή φούσκα, μέχρι την Ινδία, όπου εκεί δεν υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί φτωχοί που δεν ξέρουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία στην τράπεζα. Mm-hmm. Οπότε και το bitcoin, το οποίο μπορείς να κάνεις συναλλαγή εύκολα, γρήγορα, χωρίς πολύ μεγάλο κόστος, από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο με οποιοδήποτε άλλο. Υπάρχουν θεσμικοί κίνδυνοι που θα τους πούμε βέβαια. Οπότε αυτούς τους ενσωματώνει μέσα στο σύστημα. Ωραία. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω 2 ερωτήματα. Καταρχάς, να μας πείτε πώς γίνονται οι συναλλαγές, διότι ένα bitcoin κοστίζει όσο 8.000 δολάρια. Ναι. Υπάρχουν κάποιες υποδιαιρέσεις. Πώς ακριβώς γίνεται? Ναι, υπάρχουν υποδιαιρέσεις, το οποίο είναι αναχίλια τώρα σου. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις ολόκληρο το bitcoin, είναι μισό, είναι το 1/4 ή κομμάτια, όπως είναι και το δολάριο. Αλλά αυτό που μου απαντήσατε πριν για τη φούσκα, υπάρχει μια διχογνωμία στους πανεπιστημιακούς. Και οι πολλοί πανεπιστημιακοί, μεταξύ και ο Ρογκόφ, ο οποίος είναι εξαιρετικός οικονομολόγος, αλλά και ο Σίλερ το 2017, στο Business Insider, αρχίζουν και λένε ότι αυτή είναι μια μεγάλη φούσκα. Γιατί δεν υπάρχει κάτι να το τιμήσεις. Η τιμή του. Πώς καθορίζεται? Πολύ ωραία. Η τιμή είναι από την προσφορά και τη ζήτηση, όπως συμβαίνει στο χρηματιστήριο. Γίνεται μέσω ανταλλακτήριων. Υπάρχουν περίπου 52 ανταλλακτήρια στον κόσμο. Τα μεγαλύτερα είναι στην Κίνα και στην Κορέα και στην Ιαπωνία. Να πω εδώ τώρα ότι η Ιαπωνία το έχει αποδεχτεί ως επίσημο νόμισμα. Το έχει αποδεχτεί. Η είναι η μόνη χώρα που το έχει αποδεχτεί. Νόμισμα. Ναι, γιατί είναι πολύ μπροστά ψηφιακά. Οφείλεται ενδεχομένως και σε αυτό η σημαντική ανοδός του. Οφείλεται σε αυτό βεβαίως, γιατί η Ιαπωνία δεν είναι μια μελιτέα δύναμη, είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Εταιρείες μεγάλες το χρησιμοποιούν. Πολύ μεγάλες, η Amazon, όλες οι τεχνολογικές, η Tesla, όλες οι εταιρείες οι μεγάλες της Αμερικής το χρησιμοποιούν. Το γεγονός αυτό όμως δημιουργεί μια εμπιστοσύνη προφανώς, για το bitcoin. Προφανώς δημιουργεί και είναι πολύ πιο φτηνό για τις εταιρείες, γιατί παρακολουθούν προμήθειες. Δηλαδή, ας πούμε, μέσω της πιστωτικής κάρτας υπάρχει μια παρακράτηση προμήθειας και για την εταιρεία. Ναι. Έτσι, ενώ εδώ έχει πολύ κοντά στο μηδέν. Αυτά είναι τα θετικά του. Δηλαδή, και να συνεχίσω να πω το εξής, ότι η ιδέα ήταν σαν το χρυσό. Γι' αυτό αυτοί που κάνουν εξόριξη bitcoin μέσω κομπιούτερ ονομάζονται miners. Miners σημαίνει εξορίχοι. Ναι. Όπως δηλαδή στη 1850-1870 πήγαιναν εξορίχοι στην Αμερική και πέντανε χρυσό, το οποίο έχει περιορισμένα αποθέματα, έτσι και με αυτή την ιδέα δημιουργεί την σπανιότητα, τεχνητά βέβαια, ότι με το 2140 θα υπάρχουν 21 εκατομμύρια bitcoins, οπότε σήμερα υπάρχουν 16.600.000 περίπου bitcoins, άρα θα υπάρξουν άλλα 4.600.000 μέχρι το 2140. Οπότε, εάν η προσφορά είναι συγκεκριμένη, καταλαβαίνουμε ότι όσο αυξάνεται η ζήτηση, η τιμή θα ανεβαίνει. Εκτός βέβαια, εάν γίνει κάτι αναπάντεχο. Το αναπάντεχο θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, θεσμικοί περιορισμοί. Δεν μπορεί να ελεγχθεί το bitcoin, αλλά θα μπορούσαν να ελεγχθούν τα ψηφιακά πορτοφόλια, θα μπορούσαν να ελεγχθούν άλλες παράμετροι ή να βγει το IMF, που οι Λαγκάρντ ήταν πολύ θετικοί για το bitcoin, και είπε ότι σκεφτόμαστε εμείς τις βοήθειες τις οποίες θα προσφέρουμε στις χώρες, τα δάνεια όπως το έκαναν, όπως πήρε η Ελλάδα,
να γίνονται σε κρυπτονομίσματα. Ωραία. Τώρα πάμε σιγά-σιγά. Αυτό θα είναι πολύ πιο έμπιστο. Αυτό θα είναι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ένα bitcoin το οποίο δεν ξέρουμε από πίσω ποιος είναι. Φαντάζομαι όμως ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν ήθελε να χρησιμοποιήσει το bitcoin, θα έπρεπε να βάλει κάποιους συγκεκριμένους όρους, γιατί και αυτό θα είναι εκτεθειμένο. Α, δικό του νόμισμα. Δικό του νόμισμα με τη σφραγίδα του IMF. Α, έτσι, κατάλαβα. Έτσι. Και σίγουρα οι κεντρικές τράπεζες πολύ γρήγορα και τη Σουηδία και τη Σκωτία. Έχουν ξεκινήσει και πειραματικά και η Κίνα το κάνει πειραματικά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι η κίνδυνη, γιατί αν αύριο, γιατί είναι και η μόδα, κύριε Ροδοπούλου, αυτή τη στιγμή είναι η μόδα, έγινε η μόδα. Εδώ στην Ελλάδα, όπου και να γυρίσεις πλέον, μιλάνε για το bitcoin. Άρα αυτό είναι λίγο ανησυχητικό, γιατί όταν όλοι μιλάνε για το bitcoin, μπορεί να ήρθε η ώρα, ξέρω εγώ, είμαι στο όριο να συμφωνήσω ότι μπορεί να αρχίσει να γίνεται σε επικίνδυνα μονοπάτια τιμή και πρέπει να προσέξουν πολύ οι επενδυτές, όχι πάνω από 1% της περιουσίας τους, και πολύ λέω ας πούμε. 1% της περιουσίας της συνολικής, ή ένα πολύ μικρό ποσοστό χρημάτων που έχουν σκοπό να επενδύσουν κάπου. Ναι, ναι. Αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την θεσμική αβεβαιότητα που υπάρχει, λέγαμε και πριν, δεν ελέγχεται από κυβερνήσεις, δεν ελέγχεται από κεντρικές τράπεζες. Γεγονός το οποίο κάνει το bitcoin πιο ελκυστικό από την άποψη του ότι κάποιος που θέλει να το χρησιμοποιήσει δεν έχει τα επιτόκια των τραπεζών, δεν έχει τον έλεγχο των κυβερνήσεων ωστόσο. Τι άλλα, υπάρχουν άλλα θετικά, ας πούμε, για τις συναλλαγές μέσω του bitcoin? Ναι, η ανωνυμία, ναι, είπαμε η ανωνυμία, η ευκολία, ιδιαίτερα για τις μελλοντικές γενιές και αυτές τις γενιές που τρέχουν τώρα, mm-hmm. ή για τις χώρες που είναι πολύ προηγουμένα τεχνολογικά, όπως είναι η Ιαπωνία ή η Κορέα, όλες αυτές οι χώρες έχουν ξεφύγει τεχνολογικά, αλλά και η Αγγλία και η Αμερική. Βέβαια, αυτές, επειδή έχουν ήδη ένα υπάρχουν θεσμικό πλαίσιο αυστηρό, οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται από την Κίνα ή την Κορέα ή την Ιαπωνία. Ναι. Και αυτό έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ. Οπότε τώρα το θέμα της τιμής μπορεί να φτάσει όσο αυξάνεται τη ζήτηση, δηλαδή έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα να πωλούνται 4.000 δολάρια και 5.000 δολάρια παραπάνω από το bitcoin σε χώρες Αφρικής. Το οποίο αυτό είναι λίγο περίεργο, δηλαδή μπορεί να υπάρχει ας πούμε ζήτηση από την Αφρική πλέον ή από άλλες χώρες, αλλά πρέπει να σκεφτούμε λίγο, ας πούμε έτσι, να μην παρασυρώμαστε από τα συναισθήματα, όπως εμείς το έχουμε ζήσει το 99, και να σκεφτούμε τι ακριβώς προσφέρει το να αγοράσω εγώ ένα bitcoin με 8.000 δολάρια. Mm-hmm. Καταρχάς, τέτοια μεταβλητότητα, θα σας πω κάτι κύριε Ροδοπούλου, γιατί μέτρησα πρωτού έτος στο στούντιο, την επικινδυνότητα του bitcoin και των άλλων κρυπτονομισμάτων. Η μεταβλητότητα σε όρους standard deviation, όπως λέμε, είναι περίπου 8%. Ημερήσια μεταβλητότητα. Φανταστείτε ότι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει 14% το χρόνο. Αυτό για να το αιτησιοποιήσουμε το 8%, πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε επί τη ρίζα του 365. Mm-hmm. Δηλαδή το οποίο βγαίνει ένα 18 νούμερο. Δηλαδή έχει μια μεταβλητότητα απίστευτη. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει μπορεί αύριο να υπάρξουν κάποια από αυτά που έχουν τεχνολογικές καινοτομίες, όπως είναι το Ripple για παράδειγμα, το έχουν ενστερνιστεί οι τράπεζες. Αλλά αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη μεταβλητότητα όσο έχει το bitcoin. Αλλά πλέον το bitcoin χρησιμοποιείται ως σημείο κερδοσκοπίας και όχι σαν μεσοσυναλλάγο. Δηλαδή αγοράζουν bitcoin επειδή βλέπουν ότι ανεβαίνει. Και είναι αυτός ο φαύλος κύκλος. Αλλά αν σας κάτσετε και ρωτήσετε, ωραία ρε φίλε, τι έχεις αγοράσει τώρα? Ένα ψηφιακό ανύπαρκτο νόμισμα, το οποίο για κάποιους είναι χρήσιμο, όπως είπαμε, ξέρω, για κάποιους λαθρέμπορους ή εμπόρους ναρκωτικών είναι χρήσιμο, ξεπλένουν χρήματα. Αλλά από την άλλη μεριά, για έναν απλό επενδυτή, δεν υπάρχει καμία σχεδόν χρησιμότητα. Μάλιστα. Για τον απλό επενδυτή μιλάω. Από ό,τι με ενημερώνουν, παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε οι τηλεθέτες, επειδή ολοκληρώνεται και η εκπομπή μας, και λένε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει bitcoin. Δηλαδή υπάρχουν εδώ χρηματιστηριακές. Υπάρχουν χρηματιστηριακές οι οποίες κάνουν τέτοιες συναλλαγές. Πρέπει να μπει στο ίντερνετ σε συγκεκριμένες διευθύνσεις να το κάνει. Πώς ακριβώς γίνεται? Υπάρχει ένα site το οποίο λέει ακριβώς όλες τις συναλλαγές. Αλλά και χρηματιστηριακές έχουν πλέον πλατφόρμες, αλλά μιλάμε για παράγωγα πλέον, όχι για αγορά bitcoin. Mm-hmm. Και αυτό ήθελα να πω. Αλλά οι τηλεθεατές μπορούν να ενημερωθούν από τα sites, αν ψάξουν δηλαδή, είναι πολύ απλό. Υπάρχουν ανταλλακτήρια και στη Συγκρού και στο Αχαρνές, ανταλλακτήρια ATMs. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να βγάλουν ένα ψηφιακό πορτοφόλι. Και μετά κάνουν μια κατάθεση και παίρνουν την σχετική
ισοτιμία την οποία διαμορφώνεται. Και αποφασίζουν να δώσουν ουσιαστικά 8.000 δολάρια για να πάρουν ένα bitcoin. Ένα bitcoin ψηφιακό, το οποίο σημαίνει είναι ανύπαρτο. Ναι. Και έχει δημιουργηθεί τεχνητά μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Όμως έχει πολλούς κινδύνους, για να το επισημάνουμε. Εγώ αρχίζω και αναρωτιέμαι, αυτό έχει φτάσει στα όρια. Για κάποιους όμως που επένδυσαν πολύ χαμηλότερα, έφερε τεράστια κέρδη. Ναι, όσοι αγοράσανε με ένα δολάριο, με 2 δολάρια και βάλα 1.000 δολάρια, έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά τώρα τι έγινε, ας πω κάτι για να το κλείσουμε την εκπομπή, ότι δημιουργείται παράγωγα πλέον στην Αμερική, οπότε θα μπορείς να κερδίσεις από την πτώση. Οπότε τώρα, επειδή είναι περιορισμένος και έπρεπε να το κάνω και πιο νωρίς, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα έχεις μόνο να ανεβαίνει η μετοχή. Εγώ που πιστεύω ότι είναι φούσκα, θα μπορώ να σορτάρω οπότε το βγαίνουν bitcoin, παράγωγα που οπότε βγαίνουν και από τον επόμενο μήνα, από το Δεκέμβριο, ξεκινάει, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη όλων αυτών των πραγμάτων. Μάλιστα. Η ουσία είναι η τεχνολογία, είναι πλέον κομμάτι της πραγματικότητάς μας. Αυτό, τα νομίσματα θα είναι το μέλλον, ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Οι τράπεζες ήδη ψηφιακά πορτοφόλια έχει και οι ελληνικές τράπεζες έχουν. Mm-hmm. Το smartphone και τα smart homes και τα smart cities είναι το μέλλον. Και μια άλλη φορά θα ήθελα να συζητήσουμε τις εξελίξεις που συμβαίνουν παγκόσμια, οι οποίες θα αλλάξουν το μέλλον. Και κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ, σίγουρα. Και θα πρέπει να τις γνωρίσουμε και τα παιδιά μας να προετοιμαστούν για το μέλλον. Έτσι, σωστό. Βασικό αυτό που είπατε για τα παιδιά, γιατί έχετε γράψει ήδη 2 βιβλία για τα παιδιά αναφορικά με την αποταμίευση, αν δεν κάνω λάθος. Και τον προγραμματισμό. Και τον προγραμματισμό. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να τα δούμε και αυτά, γιατί και η ενημέρωση των γονέων απέναντι στα παιδιά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά θέματα, ειδικότερα μια τέτοια δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε τώρα, είναι πολύ σημαντική. Κύριε Φίλιππα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Νίκος Φίλιππας, λοιπόν, καθηγητής του χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.